καλό μεσημέρι λέμε, καλό βράδυ λέμε τελευταία στους ρεθιμιώτες φίλους. Ένα πρωινό το δικαιούμαστε νομίζω, έτσι δεν είναι? Έτσι. Εγώ έχω προσπαθήσει και έχω διεκδικήσει, να ξέρεις, αυτή την ώρα. Προς το παρόν δεν έχει καρποφορήσει η προσπάθεια αυτή. Καλημέρα. Είμαι πρωινός τύπος. Καλημέρα. Όμορφες καλημέρες. Όμορφες οι καλημέρες να είναι με τους παρουσιαστές και για φέτος του ρεθιμιώτικου καρναβάλιου. Ναι, εμείς είμαστε. Εμείς, ακριβώς. Ξανά, εμείς είμαστε, η αλήθεια είναι. Σε μια διαδικασία και σε μια μεγάλη διοργάνωση, μια από τις κορυφαίες της χώρας μας, που έχουμε την τιμή να μας επιλέγουν τώρα 2 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι ότι πήγαμε εμείς, αυτό προταθήκαμε. Παιδιά, θέλουμε να περάσουμε ωραία, θέλουμε να διασκεδάσουμε, γιατί όλο αυτό που ζείτε είναι μια μαγευτική εμπειρία. Μας επέλεξαν, επέλεξαν τον όμιλο της Crete TV και συνεπώς πάμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, σε μια τεράστια γιορτή που σου αφήνει πολύ δυνατές αναμνήσεις. Χορηγός επικοινωνίας όμιλος Crete TV. Αποκλειστικός τηλεοπτικός χορηγός ANEC Lines του ομίλου της Attica Group. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και η χαρά να πω στον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή μιλάει η Χριστιανά Σκούρα. Μιλά, Χριστιανά Σκούρα. Βεβαίως, δεν είναι κατανοητή η φωνή μου, η χαρακτηριστική μου η φωνή. Λοιπόν, η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη για ακόμη μια φορά. Πέρσι το ζήσαμε σαν μικρά παιδιά. Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ και αυτό μου έχει μείνει περισσότερο. Διασκεδάσαμε, χορέψαμε, τραγουδήσαμε, το ζήσαμε μαζί με όλους τους συμμετέχοντες εκεί. Και ήταν μια εμπειρία που έχει αποτυπωθεί πραγματικά στο μυαλό μας και ήταν δύσκολο να μην πούμε το ναι για ακόμη μια φορά. Νομίζω με κλειστά μάτια, ίσως μόνο κοιταχτήκαμε. Ούτως ή άλλως το ρεθιμιώτικο καρναβάλι περιλαμβάνει τα πάντα όλα. Δεν το συζητάμε. Δεν του λείπει τίποτα. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Για όσους έχουν δει και άλλα καρναβάλια σε άλλες περιοχές της χώρας, ξέρουν ότι κάθε χρόνος που περνά γίνεται όλο και καλύτερο. Και μαζί με όλα αυτά είναι και μια πολύ καλή τονωτική οικονομική ανάσα για την περιοχή του Ρεθύμνου μέσα στο Μάρτι. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που εκπέμπει φέτος και το μήνυμα του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού. Όταν αναφέρονται σε μία λέξη με πολλές έννοιες που έχει να κάνει με την παρέα. Φέτος, παιδιά, όλοι μαζί μία παρέα. Επιστρέφουμε στο Ρέθυμνο. Γινόμαστε παρέα στο Ρέθυμνο. Είναι κάτι το οποίο έχει εμπνεύσει τελικά και την Οργανωτική Επιτροπή και τους αρμόδιους αντιδημάρχους, αλλά και τον ίδιο τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, όπου βλέπουν από πέρυσι 365 ημέρες το χρόνο προετοιμάζονται. Ας έτσι ότι είχαμε και μια εκλογική διαδικασία στη μέση που προέκυψε και άλλαξαν λίγο σωστά, τα δεδομένα. Σωστά. Παρατηρείτε λοιπόν ότι η οργάνωση, το αμοιβώς οργανωτικό κομμάτι, είναι στο μέγιστο βαθμό για αυτούς, υποχρέωσή τους. Και είναι ένα μήνυμα που περνάει στην πόλη. Όλη η πόλη ζει και αναπνέει για αυτό το μεγάλο καρναβάλι. Όποιος βρεθεί τις τελευταίες ημέρες και θα βρεθεί και τις επόμενες στο Ρέθυμνο, θα αντιληφθεί ένα μοναδικό σφιγμό. Όσοι δεν έχουν πάει, χάνουν απλά το όνειρο. Ξέρεις κάτι, χάνω απλά το όνειρο και πάντα το ζηλεύω αυτό. Αυτές τις ημέρες με τις καντάδες που ξεκινάνε συντοματικά σήμερα και λόγω της δουλειάς, λόγω των υποχρεώσεων, δεν έχω καταφέρει ποτέ να βρεθώ σε αυτές τις καντάδες. Είναι και απόγευμα η αλήθεια είναι, αλλά αν θέλεις να πάρεις, Αγγέλα μου, μία μικρή γεύση, θα συντονιστείς. Crete TV, 3 η ώρα, θα κάνουμε μία έτσι live σύνδεση. Βέβαια, ανοιχτά το λέμε. Συντονίζομαι κάθε μέρα ούτως. Πάρα πολύ χαιρόμαστε. Γι' αυτό ευχόμαστε να σου κρατάμε μία εξαιρετική παρέα, να σε κάνουμε ένα χαμογελάς, που είναι και το ουσιαστικό μέσα από όλα αυτά. Ακριβώς. Θα πραγματοποιήσουμε λοιπόν και εμείς μία σύνδεση σήμερα, να έχουμε έτσι μία εικόνα για το τι πρόκειται να συμβεί σε 7 η ώρα το βράδυ στο Ρέθυμνο. Θα έχουμε και μουσική υπόκρουση, γιατί δεν θα μπορούσε να λείπει από τη δική μας την εκπομπή, και έτσι να προετοιμαστούμε καταλλήλως. Αλλά όσοι είναι πολύ τυχεροί, θα πω εγώ, και θα βρεθούν στο Ρέθυμνο, είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία. Και είναι διαφορετικό να το ζεις από το να στο περιγράφει κάποιος. Όσο καλός και να είναι στο κομμάτι της περιγραφής, αν δεν μπεις μέσα στο ρυθμό αυτό, αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τη μαγεία. Η αλήθεια είναι ότι είναι μοναδικό. Σαν εμπειρία, όσες φορές έχω παρακολουθήσει, όσες φορές έχω βρεθεί στο Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι, είναι μοναδικό σαν εμπειρία. Και επίσης αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για τον κόσμο είναι ότι έχει ακούσει και αυτά τα οποία ως σύνθημα του δίδουν ή ως κανόνα του δίδουν οι αρμόδιες αρχές. Από εδώ θα πας, εκεί θα σταθμεύσεις, από εκεί θα περπατήσεις. Υπάρχει μια οργάνωση, έτσι ακριβώς, έτσι ώστε να σε βοηθάει και έτσι ώστε να μπορείς πραγματικά να απολαύσεις τον λόγο για τον οποίο πας στο Ρεθυμνιώτικο. Κάθε χρόνο είναι βελτιωμένο όλο το σχέδιο, όλο το προσχέδιο σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια, την άφιξη του κόσμου, γιατί έχουν συνεχίσει σκέψεις από ό,τι βλέπω. Συνεχίσει σκέψεις, δηλαδή γενικότερα
Αυτό που αντιλήφθηκα πάντως, Αγγέλα μου και στους φίλους ακροατές, είναι ότι η πανδημία δεν έκανε καλό σε κανέναν. Δεν έκανε καλό ούτε στους ανθρώπους, στους διοργανωτές στο Ρέθινο, που αποδιοργανώθηκαν κάπως. Πέρυσι, το λέγαμε, ήταν μια χρονιά που πάρα πολλές ομάδες από τις συμμετέχουσες βγήκαν στο δρόμο στη μεγάλη παρέλαση. Ένα στοιχείο σας δίνω μόνο για να αντιληφθείτε τι συνέβη, με τα κοστούμια τα οποία είχαν προετοιμάσει το 2020. Πριν την έναρξη της πανδημίας. Φέτος τα πράγματα από όλες τις απόψεις είναι πολύ πιο οργανωμένα. Από το που θα παρκάρει ο κόσμος, μια πιο εύκολη προσβασιμότητα στην πόλη του Ρεθύμνου για μικρούς και μεγάλους, διότι εκεί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, ειδικά τη μεγάλη παρέλαση. Μέχρι. Μεγάλη παρέλαση 17 του Μάρτη, έτσι. 17 του Μάρτη την περιμένω σαν τρελή. Το μεγάλο ραντεβού είναι αυτό. Το μεγάλο ραντεβού. Εμείς ένα παραπάνω που το περιμένουμε. Και ήταν και όλο αυτό που συνέβη πέρσι. Εγώ επιμένω σε αυτό το κομμάτι, γιατί και εγώ είμαι ένα παιδί το οποίο δεν είχε τύχει να πάω μέχρι το Ρεθεμιώτικο Καρναβάλι. Καλά, ούτε εγώ, και ποτέ. Κάπως... ποτέ. Δεν το είχα ξαναζήσει όλο αυτό. Είναι παράξενο αυτό, γιατί πραγματικά είναι ένα σημείο και ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει και το νησί μας. Δεν είχε λοιπόν συμβεί μέχρι τώρα και γενικότερα δεν αγαπούσα και πολύ τα καρναβάλια. Από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο Ρέθυμνο, άλλαξε όλη μου κοσμοθεωρία. Κατάλαβα πως είναι να διασκεδάζεις μέσα από την ψυχή σου, να έχεις όλη εκείνη την αστήρευτη ενέργεια. Οι άνθρωποι εκεί το ζουν όλο το χρόνο ένα παραπάνω και πιο συγκεκριμένα τις τελευταίες μέρες, γιατί μιλάμε για ένα καρναβάλι τόσο οργανωμένο. Ατέλειωτη τη γιορτή. Τέλειο το πάνω. Δεν περιμένεις μόνο την Κυριακή. Πότε έγινε η έναρξη? Πάμε στις 4 με 5 εβδομάδες που είναι μια διοργάνωση για το Ρεθυμνιάτικο Καρναβάλι. Πότε το παρουσιάσατε, την έναρξη, πότε την παρουσιάσατε? Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό το διάστημα πραγματικά γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ξεκινήσανε με το κυνήγι του χαμένου θησαυρού μετά την παρουσίαση που κάνατε εσείς οι δύο. Πάνε στις Καντάδες. Έρχεται η Τσικνοπέμπτη. Πάντα. Πάντα κάτι υπάρχει να παρακολουθήσεις. Έχει την ποδηλατοβόλτα. Σωστά. Ακριβώς. Έχει το Carnival Run. Έχει τις Καντάδες πάλι με άλλη χρειά διαφορετική. Έχει ένα σωρό εκδηλώσεις. Παραδοσιακές Καντάδες λίγο πριν τις μεγάλες καρναβαλικές εκδηλώσεις. Έχει τη νυχτερινή παρέλαση που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι υφίσταται η καρναβαλική παρέλαση, η νυχτερινή. Το βράδυ πριν από τη βασική παρέλαση 17, δηλαδή 16 του μήνα το βράδυ, 9 η ώρα πριν βρεθεί στο Ρέθινο, παίρνει ένα πρώτο σφιγμό για το τι θα γίνει την Κυριακή, αλλά νομίζω υπάρχει μια μεγαλύτερη ζεστασιά, ένα μεγαλύτερο κέφι. Τώρα, σε ό,τι λέγαμε με τα προηγούμενα και τη διοργάνωση, το καρναβάλι, τι είναι καρναβάλι. Και επειδή πολλοί κόσμοι μπορεί να μας ακούνε, εντάξει, να μιλάνε για καρναβαλιστές, μιλάνε για αχαλήνο το πάρτι και περίεργες καταστάσεις. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα καρναβάλι που απαντάει στις ανάγκες, στις ψυχαγωγικές όλου του κόσμου, από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους. Όταν μιλάμε για ένα καρναβάλι το οποίο στα σπλάχνα του περιλαμβάνει καντάδες παραδοσιακές, καντάδες με ελληνική, δηλαδή θα αναβιώσουν τα κατσαμπάκια. Δηλαδή, μιλάμε για καταστάσεις άλλες, μιας άλλης εποχής. Μιλάμε για ποδηλατοβόλτες, οι οποίες στέλνουν και ένα οικολογικό μήνυμα. Τι ώρα θα κάνετε τη live μετάδοση με τις καντάδες? Τρεις. Θα έχει στο νου σου σίγουρα. Δεν θα σου αφήσουμε άλλο περιθώριο. Όχι, όχι, δεν καταλάβεις. Με τις καντάδες, κορίτσι μου. Ναι, απόψε. Στις τρεις. Τρεις η ώρα θα κάνουμε εμείς τη σύνδεση. 7 η ώρα ξεκινάνε στο Ρέθυμνο. Μάλιστα. Ναι, γι' αυτό σου είπα. Θα έχουμε τον κύριο Άκη Πλαΐτη στην παρέα μας εκ μέρους εκεί τη ομάδα των. Πώς μπορώ να τους πω αυτούς που κάνουν καντάδες? Των υπευθύνων, πες να είμαστε μέσα. Τέλος πάντων. Ο επικεφαλής των καντάδων. Τραγουδοποιείς. Θα έχουμε και τη δημοτική εκπρόσωπο της δημοτικής χοροδίας. Όπου θα εκπέμψουμε σήμερα από το Ρέθυμνο. Θα δώσουμε μια πρώτη νότα για το τι θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 7. Συνεπώς θα λέμε όλα αυτά και για τους Ηρακλειώτες που μπορούν να πάνε το απόγευμα. 45 λεπτό είναι. Για όσους αγαπούν τα παλιά δυνατά στοιχεία της κοινωνίας. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Είναι κοντά μας το Ρέθυμνο. Είναι κοντά μας. Δηλαδή, όσο μεγάλη και να φαίνεται η Κρήτη, πάντα κοντινή είναι η Ρέθυμνο. 7 η ώρα στην πύλη της Άμμου ξεκινάνε σήμερα οι καντάδες που θα αποκτήσει χρώμα, ηχόχρωμα, όλη η πόλη του Ρέθυμνου. Κάτι μαγευτικό, κάτι άλλο. Ξυπνάνε άλλες μνήμες, Αγγέλα. Αυτά είναι τα ωραία για το Ρέθυμνο. Αυτά είναι τα ωραία. Έβλεπα χθες ότι γίνονται συνεχείς συσκέψεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα ασφαλείας, τις όποιες ενδεχόμενα αλλαγές μπορεί να υπάρξουν με την διοργάνωση, με το πού θα πηγαίνει ο κόσμος, προς τα πού θα κατευθύνεται ο κόσμος, με τα ξενοδοχεία τα οποία θα είναι ανοιχτά όλο αυτό το διάστημα. Και πραγματικά οι πληρότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες για τον κόσμο ο οποίος θέλει να τα ζήσει όλα αυτά από κοντά. Έτσι ακριβώς, Κατερίνα. Μπράβο, είδες, φιλάκι.
Πώς το επιτρέπετε στην εκπομπή σας να δίνει φυλακιά η Κατερίνα, να στέλνει φυλακιά? Όχι, εμείς στέλνουμε συνεχώς φυλακιά και στέλνουμε και μηνύματα αγάπης. Και φιλιά, βεβαίως. Δεν λείπει ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά για να επιστρέψουμε στο ρεύμα, γιατί η δική μας εκπομπή σε λίγο θα είναι live. Από εκεί και πέρα, το σημαντικό και το πιο ουσιαστικό για εμένα τουλάχιστον είναι το εξής. Το καρναβάλι απευθύνεται σε όλους. Δεν είναι μόνο δηλαδή για το φοιτητή που θέλει να διασκεδάσει. Δεν είναι μόνο για εκείνον που είναι party animal. Είναι για τους γονείς, είναι για τα μικρά παιδιά. Υπάρχουν και οι εκδηλώσεις που το πλαισιώνουν ιδανικά, αλλά και εκείνη η μέρα έχουν φροντίσει οι δήμονες, ένα παραπάνω και οι ειδικοί εκεί, να υπάρχει ασφάλεια που είναι το Α και το Ω. Να διασκεδάσεις χωρίς να έχεις άγχος και στρες για το αν τελικά θα συμβεί κάτι, χτύπα ξύλο και θα σου χαλάσει όλη τη χαρά που σου έχει δημιουργηθεί. Τουλάχιστον, μόνο αυτό θα πω. Για εμάς τους παλιούς, ξέρουμε τι σημαίνει ρυθμιώτικο καρναβάλι. Το έχουμε παρακολουθήσει τόσες φορές. Χαίρομαι που κάθε χρόνο έχει μια άλλη εξέλιξη. Πολύ καλύτερη και με πολύ καλύτερη οργάνωση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γίνεται πιο νυφάλιο το καρναβάλι. Εγώ έτσι μπορώ να το περιγράψω. Χρόνο με το χρόνο. Αυτό πας για να χαρείς. Να περάσεις καλά. Ναι, και όχι απλά καλά. Για να εκτονωθείς ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό μπορεί να συμβεί όλο το χρόνο. Έτσι. Αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα. Δηλαδή, όταν εγώ ως φοιτητής που ερχόμουν από τα Ιωάννα πίσω τις γιορτές, μου έλεγα στη μητέρα μου, θα πάω στο Ρέθυμνο. Θα πάω στο Ρέθυμνο στο καρναβάλι. Και μου λέγε τότε στα μεσαρίτικα, μη σου διώξει και πα στο ρεθυμιώτικο καρναβάλι. Μη σου διώξει. Με φόβιζε. Μην τολμήσεις να πα. Με φόβιζε πάρα πολύ. Δεν είναι αυτό το ρεθυμιώτικο καρναβάλι πλέον και γι' αυτό χαιρόμαστε πάρα πολύ που αποτελούμε ένα κομμάτι της όλης διαδικασίας. Και επειδή λέμε για όλους και προσπαθούμε να πείσουμε όλους να πάνε, να σας πούμε και πώς το ζήσαμε εμείς πέρυσι, που νιώσαμε, Χριστιανά, να το πούμε εδώ πέρα στον κόσμο. Stars. Πραγματικοί stars. Το να κάνουμε μία κίνηση σηκώνοντας το χέρι και από κάτω 5.000 άνθρωποι να κάνουν την ίδια κίνηση, αυτό ήταν κάτι το μοναδικό. Δεν το έχουμε ξαναζήσει. Λέω, έλα να το χαρούμε τώρα που το έχουμε. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στην τελετή έναρξη. Γιατί δεν τα λέει όλα το αγόρι, αλλά είμαι εγώ εδώ που δεν ντρέπομαι. Την Κυριακή, ναι, στην τελετή έναρξη. Δεν τον είδε. 17 του μήνα θα έρθω μαζί σας εκεί πάνω που θα είσαστε να βλέπω από κοντά, να μάθω να το ζήσεις. Από 16 και στην νυχτερινή παρέλαση. Να το ζήσω. Στη νυχτερινή θα έρθει μαζί μας. Για πες, Χριστιανά, τώρα. Ναι, να πω τώρα. Θα τα πω όλα λοιπόν. Αγγέλα, μου επιτρέπεις. Λοιπόν, πήγαμε και εμείς στην τελετή έναρξη. Εξαιρετικά συνέβησαν όλα. Ναι. Σε μια λογική ροή, όπως έπρεπε να γίνει. Και φτάνει το σημείο το κομβικό να παρουσιάσουμε την Αναστασία. Για φέτος μιλάμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Ναι. Αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν. Φτάνει το σημείο αυτό. Λέμε και εμείς τώρα να γίνει λίγο πιο εφάνταστο. Από το να πούμε τι έχει κάνει αυτό το κορίτσι μέχρι και σήμερα, να τραγουδήσουμε κάτι. Πάρα πολύ ωραία. Ο στάρ, λοιπόν, που έχεις μπροστά σου είχε τέτοιο κοινό όσο δεν φαντάζεσαι. Τραγουδούσαν όλοι μαζί του, γιατί εγώ δεν τολμώ, καταλαβαίνεις. Δεν έλα, έκανε σε δεύτερες πολύ δυνατές. Εγώ μπορώ να δώσω το πους μέχρι εκεί. Αυτό είναι δική σου εκτίμηση, αν είσαι καλή φωνή. Όχι, θα το κρίνει ο κόσμος. Και την ώρα που ξέρω, πας να διασκεδάσεις. Αγγέλα, την ξέρεις την τραγουδίστρια, την Αναστασία? Βεβαιότατα. Ξέχασε τι. Αλήθεια. Την έσβησα. Αλήθεια. Θα έπρεπε να του πεις όχι για να σου τραγουδήσει ένα τραγούδι, να σου έρθει στο μυαλό. Έλα, πάμε. Εντάξει. Τράπηκες τώρα, κοκκίνησες. Είναι το target group αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω να είναι. Είναι στα σχολεία αυτοί που αγαπούν την Αναστασία. Επομένως, χάστο. Και οι γονείς ξέρουν σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν ακούν τα παιδιά στη διαπασόν Αναστασία, δεν γλιτώνουν και οι ίδιοι. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, το ραδιοφωνικό ραντεβού θα ανανεώνεται κάθε μέρα? Άμα θέλεις, με μεγάλη χαρά. Εμείς ξυπνάμε πρωί έτσι κι αλλιώς. Ναι, τι ώρα θες, πες μας. Ναι, από τις 8 μέχρι τις 10 θα το καταλήξουμε μετά και θα το αν θέλετε, μπορούμε να σας έχουμε φιλοξενούμενους και εσένα και τον Γιώργο Τσαχίνη μετέπειτα. Δεν πειράζει. Θα σας πω εδώ. Όλα τα πληροφοριών, γιατί όχι. Ωραία. Να μας λέτε τα νέα σας κάθε μέρα. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Ναι, ωραία. Το δέσαμε κόμπο. Ναι. Έχουμε deal. Ναι. Πιάσαμε χέρι. Εξαιρετικά έγινε αυτό. Έτσι, μπράβο. Τι ωραία παρέα που είστε. Κι εσείς. Μα είχατε λείψει, ειλικρινά πάρα πολύ. Το ραδιόφωνο σου είχε λείψει. Ναι. Καλά, χρειαζόμουν να έρθω κοντά του, να το μυρίσω λίγο. Ήθελες ακόμα να λες δελτία κάθε μία ώρα. Δεν μου έλειψε αυτό. Είπα το μικρόφωνο μου έλειψε. Ήθελες να σε κυνηγάω κάθε μία ώρα. Μικρόφωνο έχει και στην εκπομπή, βέβαια. Γιατί γενικά τώρα τελευταία δεν μου τα λέει καλά. Όλο κάπου θέλει να πάει, αλλά εγώ δεν αφήνω. Έχουμε πει αυτά τα πράγματα, ξέχασέ τα. Τελειώσαμε. Έχουμε κλείσει. Ή το αγαπά αυτό που κάνει και το κάνει με κέφι, ή δεν το αγαπά και το αφήνει και λε άντε τώρα. Πήγαινε και στην άκρη. Όχι, εμένα μου επέτρεψαν να το αφήσω. Κατάλαβες, το ραδιόφωνο και το άλλο το κομμάτι, το ειδησιογραφικό, μου επέτρεψαν για λίγο να κάνω μια παρένθεση. Ψυχαγωγικά πλέον κάθε μεσημέρι στις 3, το λέω για όσους μας ακούν. Καλό μεσημέρι. Χριστιανά Σκούρα, Λευτέρης Κουμαντάκης, θα απολαμβάνουμε. Αλλά να, λίγο το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, αν το είχαμε. Θέλεις και εσύ το κάτι τίσου, ωραίο δεν θα ήταν.
Γιατί όχι. Είμαστε ανοιχτοί και το ξέρετε. Θα ανοίγετε την πόρτα, δείτε την πόρτα πίσω είναι. Θα ανοίγετε την πόρτα και θα μπαίνετε. Αυτοβούλος αυτό θα συμβαίνει. Εξαιρετικά. Εγώ με προτάρα μέσα σε όλο αυτό. Είναι πολύ μεγάλη χαρά. Είμαι πολύ καλή στο να μαθαίνω. Λοιπόν, ρεθυμιώτικο καρναβάλι. Θα παίρνουμε καθημερινά νέα. Θα παίρνουμε εικόνες. Θα παίρνουμε ακούσματα μέσα από τη δική σας την εκπομπή. Καλό μεσημέρι κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή από την Κρήτη TV. Έτσι στις 3. Οπότε θα έχουμε εκείνη την εικόνα. Τελευταίες ημέρες τα πράγματα πολύ πιο ωραία σε ό,τι έχει να κάνει πηγαίνοντας τη μεγάλη την παρέλαση. Η νυχτερινή παρέλαση είναι η Παρασκευή ή Σάββατο βράδυ. Το Σάββατο βράδυ. Μία μέρα ακριβώς πριν. Καλά, και την ημέρα. Είδε σου λέω ότι έχουν φοβερή ενέργεια. Αντέχουν οι άνθρωποι. Απίστευτο είναι. Άυπνο πα. Πολύ πάνε άυπνοι. Και μάλιστα σου βγάζει αυτό το σφιγμό την επόμενη μέρα πλέον το καρναβάλι και η μεγάλη παρέλαση που λε σβήνει την κούραση. Δεν υπάρχει. Και μετά θα επέλθει κούραση μετά από ένα διήμερο. Η ένταση αυτή δεν θα σε αφήσει καθόλου. Επίσης, να πούμε στον κόσμο, να εκμεταλλευτούμε λίγο τον ραδιοφωνικό αέρα, ότι καθημερινά εμείς θα δίνουμε σφιγμό από τις προετοιμασίες του ρεθεμιώτικου καρναβαλιού, λίγο πριν τη μεγάλη ημέρα, από τις αποθήκες όπου δημιουργούνται αυτή τη στιγμή και κατασκευάζονται τα μεγάλα, τα εντυπωσιακά άρματα, μέχρι τις καθημερινές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα από το κέντρο της πόλης μέχρι τα περιαστικά. Είναι 27 οι ομάδες, οπότε υπολόγισε με γρήγορα μαθηματικά σε κάθε ομάδα πόσοι μπορούν να βρίσκονται. Από 500 μέχρι και 1000 άτομα η κάθε ομάδα. Εντάξει. Μιλάμε, καταλαβαίνεις τώρα. Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα. Μόνο οι καρναβαλιστές τόσο. Φαντάζομαι, δηλαδή ο κόσμος ο υπόλοιπος, επισκέπτες κτλ. Και αν βοηθήσει και ο καιρός πραγματικά. Εκείνες τις ημέρες, δηλαδή και από νυχτερινή παρέλαση και 17 του μήνα Κυριακή, φαντάζομαι ότι πραγματικά θα βουλιάξει το Ρέθυμνο. Και το Ηράκλειο θα βουλιάξει ταυτοχρόνως. Σημαντικός παράγοντας ο καιρός, γιατί πραγματικά πέρσι κάπως ταλαιπωρηθήκαμε, φυσούσε πάρα πολύ. Δυσκολευτήκαμε λίγο στο κομμάτι και το επικοινωνιακό, στο πώς θα επικοινωνήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά περάσαμε τέλεια. Νομίζω όλοι τα ψηφίσαν αυτό. Κανείς δεν έδωσε σημασία. Λοιπόν, εγώ θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι αποκλειστικός χορηγός επικοινωνία. Είναι όμιλος Κρήτη TV, δηλαδή Κρήτη TV, Νέα Κρήτη, με Νέα Κρήτη.gr. 984, στην εκπομπή μας βέβαια. Και έτσι και αποκλειστικός χορηγός, τηλεοπτικός χορηγός, είναι Annette Lines, του ομίλου της Attica Group. Έτσι. Λοιπόν, εξαιρετικά. Εύχομαι να διασκεδάσετε. Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή. Ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία μέχρι τις 17 του μήνα, αλλά και μετά τις 17 εδώ είμαι, βρε παιδιά. Μιλά το λες, θα εκμεταλλευτούμε εμείς, να ξέρεις. Εμείς μην δούμε πρόσκληση, πηγαίνουμε. Όπου μας καλούν, δεν έχουμε εμείς πει όχι. Όποτε θέλετε, εδώ είμαστε. Μεγάλη χαρά. Με μεγάλη μας αγάπη και χαρά να βρισκόμαστε δίπλα σε εξαιρετικούς συναδέλφους που λένε ωραίες καλημέρες, μας αρέσουν οι όμορφες ευχές. Ημερησίως, προς το παρόν, θα δούμε τώρα το βράδυ αν θα κάνουμε κάτι. Να φτιάχνει μέρα, ρε παιδί μου. Όμως έτσι χρειάζεται. Εφόσον μπει αυτό το κομμάτι, όλα την αγάπη είναι ιδανικά. Και να χαμογελάτε. Και εμένα την αγάπη. Να χαμογελάτε. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Και εμείς. Και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ.